Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση με όπλο του την άμυνα, ο Πας Γιάννενα μπήκε με το δεξί στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών, κερδίζοντας εύκολα, όπως δείχνει και το τελικό 58-37, τον δυνατό Πρωτέα Βούλας στο νέο κλειστό γυμναστήριο. Η αναμέτρηση το απόγευμα του Σαββάτου φάνηκε πως θα εξελιχθεί σε ντέρμπι από το πρώτο δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες να είναι νευρικές στην επίθεση και δυνατές αμυντικά. Ο Πας όμως το δεύτερο δεκάλεπτο άρχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση, ενώ στην άμυνά του γινόταν πιο πιεστικός, με το ημίχρονο να κλείνει στο 29-22. Καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα ήταν το τρίτο δεκάλεπτο, όπου οι γηπεδούχοι έπαιξαν καταπληκτική άμυνα, ενώ στην επίθεση Σαριγιανίδου, Κέρναλ και Άρτσερ έβρισκαν λύσεις κοντά και μακριά από το καλάθι. Το επιμέρους σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν 13-6 και οι γηπεδούχοι μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο έχοντας χτίσει μία διαφορά 14 πόντων, την οποία αύξησαν κι άλλο, φτάνοντας στο τελικό 58-37. Η Σαριγιανίδου με 15 πόντους, 6 rebound και 4 assist ήταν η κορυφαία, και ακολούθησαν η Άρτσερ με 14 πόντους και 13 rebound, η Κέρναλ με 10 πόντους και 7 rebound, ενώ η Δαμουλάκη έκανε καταπληκτικό παιχνίδι στην οργάνωση, μοιράζοντας 9 assist χωρίς να υστερήσει καμία από τις υπόλοιπες. Ο Στέφανος Πέρκος μετά το τέλος του αγώνα παραδέχθηκε πως η άμυνα ήταν το κλειδί για να έρθει το πρώτο ροζ φύλλο της χρονιάς για την ομάδα του. Επικεντρωνόμαστε συνέχεια όλη τη βδομάδα σε σκληρή άμυνα. Όταν δεν έχουμε τα τρελά ρόστερ, τα ακριβά ρόστερ, αναγκαζόμαστε και εμείς να εκμεταλλευτούμε τις αμυντικές μας δεξιότητες. Γιατί πάντοτε πιστεύω ότι άμυνα μπορεί να παίξει ο καθένας. Επίθεση από ένα σημείο και πέρα είναι και θέμα ικανότητα. Όχι, δεν έχουν ικανότητα στα κορίτσια, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρεθεί. Για άλλη μια φορά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον σκάουτερ και βοηθό προπονητή, τον Γιώργο τον Καρατζένη, με τον οποίο δουλεύουμε ακατάπαυστα όλη την εβδομάδα, πρωί βράδυ, για να μπορέσουμε να βρούμε τα αδύνατα σημεία των αντιπάλων και να χτυπήσουμε για να δείτε αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα όμως ο Πρωτέας ήρθε σήμερα, ό,τι και να μπορεί να ήρθε, με ελλείψεις, αλλά δεν πάβει να είναι μια κλασική δυνατή ομάδα, και πιστεύω ότι νομίζω ότι ήταν έκπληξη και αυτούς για αυτό που είδαν. Οι 4 πόντοι σε ένα δεκάλεπτο νομίζω είναι ενδεικτικό της άμυνας. Αν μπαίνανε κάποια σουτ τα οποία ήταν και λίγο επιπόλαια, πιστεύω το σκορ θα μεγάλωνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Θα θέλαμε την επόμενη φορά να είναι περισσότεροι. Το βάζω λίγο σαν παράπονο. Και ευχαριστώ για άλλη μια φορά τη διοίκηση, τους ανθρώπους της ομάδος, δεν θέλω να κατανομάσω ξεχωριστά, που ανά πάσα στιγμή είναι εδώ και λύνουν προβλήματα. Τους ευχαριστούμε πολύ όλους. Τους υποσχόμαστε ότι θα προσπαθούμε συνέχεια. Καλό βράδυ. Επειδή ασχολείστε και επαγγελματικά με το κομμάτι της αθλητικής ψυχολογίας, να σας ρωτήσω αν παίζει ρόλο αυτό που βλέπουμε στις σχέσεις των παιδιών, των κοριτσιών, και στο πόσο διασκεδάζουν ενώ παίζουν και μετά από αυτό. Σε αυτό το τομέα, χωρίς να το καταλαβαίνουν οι αθλητές, εμείς δουλεύουμε, επιμένουμε, συνεργαζόμαστε και με τον coach, τον Καρατζένη, και νομίζω ότι βγαίνει ένα πολύ ωραίο συμπέρασμα. Ακόμα και να χάναν σήμερα τα κορίτσια, θα ήταν ενωμένα μαζί. Δεν προσπαθούμε να μην υπάρχουν διασπαστικές τάσεις, και αν είτε άλλο αυτό που είπες, θα το χαίρονται. Ας συνεχίσουν έτσι. Είναι... Ο Μάικλ Τζόρνταν έλεγε ένα τυχαίο μπασκεμπολίστα: It's only a game, enjoy it. Ο προπονητής του Πρωτέα, κύριος Τσαντές, από την πλευρά του είπε πως η ομάδα του επηρεάστηκε από τις απουσίες των δύο ξένων αθλητριών της. Όμως αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Επιφύλαξε τέλος θερμά λόγια για τον Πας και τους φιλάθλους του, που όπως είπε διαφήμισαν το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη. Για να μπορούσαμε να διεκδικήσουμε την νίκη σήμερα, έπρεπε να τα κάνουμε όλα σωστά. Είχαμε απουσίες, το γνωρίζαμε. Τα κορίτσια ακολούθησαν σε ένα αξιοπρεπές ποσοστό το πλάνο στην άμυνα. Ωστόσο στην επίθεση δεν μπήκαν τα ελεύθερα σουτ που βρήκαμε, τα λέει από κοντά. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά. Ευχαριστούμε τον Πας για τη φιλοξενία, τον υπέροχο κόσμο του που διαφήμισε το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ στην Ευρώπη πριν 2 εβδομάδες. Και εμείς πλέον συνεχίζουμε, κοιτάζουμε μπροστά. Έχουμε το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη ΣΕΠΣΗ για τους ομίλους του EuroCup. Ένα ιστορικό γεγονός για το σύλλογο. Πρώτη φορά στην Ευρώπη. Περιμένουμε τον κόσμο κοντά μας και προχωράμε. Αν και το πρωτάθλημα μόλις τώρα ξεκίνησε, η εκτίμησή σας είναι ότι θα είναι περισσότερο ανταγωνιστικό από το περσινό? Σε σχέση με πέρυσι θα είναι πιο ανταγωνιστικό.
Υπάρχει κορμός σελίδων σχεδόν στις περισσότερες ομάδες και οι ξένες είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με πέρσι. Εμάς δυστυχώς σήμερα απουσίαζαν 2 από τις 3. Πιστεύουμε μέσα στον επόμενο μήνα θα είμαστε πλήρεις.